Ήταν η στιγμή. Δεν θα γίνει. Τι λες τώρα? Δεν θα γίνει ο γάμος? Σοβαρά μιλάς? Κοίταξε. Δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες από το τηλέφωνο. Οκ. Καταλαβαίνω. Απλώς ήθελα να σε ενημερώσω. Όσο για το δώρο σου, το έχω λάβει και... Δεν ξέρω τι να πω, λυπάμαι πολύ, Τζίνα. Αχ, μην ανησυχείς γι' αυτά. Εγώ στο έστειλα γιατί έτσι κι αλλιώς δεν θα μπορούσα να έρθω. Είμαι στο Παρίσι. Α, στο Παρίσι. Ωραία. Να περνάς καλά. Ευχαριστώ πολύ, Μαρκέλα. Μαρκέλα, λυπάμαι. Εγώ λυπάμαι περισσότερο για τους καλεσμένους, να σου πω την αλήθεια. Λοιπόν, τα λέμε. Γεια. Τι σου είπε η Τζίνα? Ότι δεν μπορούσα να έρθει γιατί είναι στο Παρίσι. Αχ, Παρισάκι, τι ωραία! Ο Αλέξης και η Μαρκέλα ανέβαλαν το γάμο. Αλλά τι λέω, φαντάζομαι ότι εσύ θα το ξέρεις ήδη αυτό. Όχι, δεν το ξέρω. Κι εγώ τώρα το έμαθα. Κάτι μου λέει ότι αυτή τους η απόφαση έχει να κάνει με σένα, Μαρία. Τζίνα, πρέπει να μιλήσουμε. Δώσ' το. Έτσι μου έρχεται να μην το βάλω το μιλφέι στο ψυγείο. Ξέρω τι εννοείς. Καμιά φορά ξεχνάω ότι είναι η δουλειά μου και θέλω να τα φάω όλα τα γλυκά μόνη μου. Αυτό το μιλφέι είναι σκέτη κόλαση, ρε Αργυρό. Εμένα θα μου πεις, τόσο καιρό το φτιάχνω και συνέχεια το λυμπίζομαι σαν να είναι η πρώτη φορά. Δηλαδή στη λίστα των αγαπημένων σου γλυκών το μιλφέι είναι το πρώτο, ας πούμε? Κοίτα, να σου πω, αν όχι το πρώτο, σίγουρα το δεύτερο ή το τρίτο. Πάντως είναι από τα αγαπημένα μου. Πιο πολύ από τα σοκολάτα και κάστανο. Τώρα μην μου βάζεις πολύ δύσκολα. Ξέρεις ότι τα σοκολατάκια κάστανο είναι η αδυναμία μου. Τα κουφέτα. Ποια κουφέτα? Των γάμων τα κουφέτα. Σ' αρέσουν? Πώς, μου αρέσουν. Μάλιστα τώρα τελευταία έχουν βγει και κάτι καινούργια έτσι με ωραίες γεύσεις. Με γέμιση πορτοκάλι, σοκολάτα, φιστίκι αιγίνης. Εμένα μου αρέσουν με φιστίκι αιγίνης. Τότε στο γάμο μου θα βάλουμε γέμιση φιστίκι αιγίνης. Σοβαρά μιλάς? Τα αποφάσισες? Ναι, πήρα τη μεγάλη απόφαση. Κορίτσι μου! Μπράβο! Καλέ, άντε να ράψω και κανένα ρούχο της προκοπής, γιατί άμα περιμένω από τον αχαήρευτο... Καλικούλα, πόσο χαίρομαι! Τι έγινε ρε παιδιά, τι χαρές και πανηγύρια είναι αυτά? Τι έγινε, κερδίσαμε το λαγείο μήπως? Νικόλα, παιδί μου, η Αγγελική το αποφάσισε. Θα τη βάλει την κουλούρα. Ανταγόρι μου, και στα δικά σου. Τζίνα, δεν πρέπει να μάθει κανείς από την οικομόντα που βρίσκομαι. Και επίσης, δεν θα ήθελα να ξέρουν ότι είμαι μαζί σου. Μην ανησυχείς, Μαρία. Κανείς δεν θα το μάθει. Αισθάνομαι πολύ χαλιά για ό,τι έγινε. Εγώ φταίω. Λες να μαθευτεί και για σένα και τον Αλέξη. Excuse me, madame. Yes, we beg your pardon. Your rooms will be ready in a few minutes. You can enjoy complimentary cocktails at the hotel bar while you wait. Thanks. Enjoy yourself. Τι λες, Μαρία? Νομίζω ότι η συζήτηση σηκώνει ένα κοκτέιλ. Πάμε. Πάμε. Η αλήθεια είναι ότι όσο σκληρά και να δούλεψα στην εκκομόντα, δεν έφυγα με το κεφάλι ψηλά. Κρίμα βρε Μαρία μου, γιατί πραγματικά δούλεψες σκληρά. Έμπλεξες όμως τα επαγγελματικά σου με τα προσωπικά σου. Όχι, Τζίνα. Όταν λέω δεν έφυγα με το κεφάλι ψηλά, δεν εννοώ μόνο αυτό που έγινε με τον Αλέξη. Δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει κι άλλο. Γιατί από μόνο του το θέμα με τον Αλέξη είναι αρκετό, Μαρία. Ξέρω. Ξέρω και θα το πληρώνω σε όλη μου τη ζωή. Αλλά υπάρχει κι άλλο ένα θέμα, το οποίο έχει σχέση με την εταιρεία και ντρέπομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Φρε Μαρία, θέλεις να μου πεις τι έχει συμβεί? Αχ, Βρετζή, αν ήξερες τι άνθρωπος είμαι και όλα αυτά που έκανα, δεν θα με είχες εμπιστευτεί να είμαι εδώ μαζί σου τώρα. Μόνο αν ήξερες τι άνθρωπος είμαι μόνο. Μαρία, κοίταξέ με. Μαρία, απάντησέ μου ειλικρινά σε αυτό που θα σε ρωτήσω. Έλα βρε μωράκι μου, τι πήγες και βάλεις με το μυαλό σου, για όνομα του Θεού. Να, αφού στο λέει και ο Λευτέρης. Λευτέρη! Ναι,
κάτι. Ναι. Πού πήγανε και το βρήκαν αυτό το κρασί. Εγώ το είχα καταχωνιασμένο, ναι. Αυτό τους εξηγώ τόση ώρα. Τέρμα στην αποθήκη ήτανε. Αφού να φανταστείς αναγκάστηκα να σκαρφαλώσω κιόλας. Εσύ, Μωρία, τροχωρίστρα, το Τζέρι έπρεπε να πάρεις μαζί σου. Αλλά ο άνθρωπος είναι δεσμευμένος. Τη φούργησε στη γυναίκα του. Αμπά, και ποιον έπρεπε να πάρω, εσένα, που σκιάζε τα σκοτάδια στην αποθήκη, ε? Και δεν είσαι ικανός ούτε ένα μπουκάλι κρασί να με βοηθήσει για να ανοίξω. Ποιος σκιάζεται τα σκοτάδια, εγώ? Λοιπόν, κορίτσια, πάμε τώρα. Βραδιάσαμε. Άντε, γιατί έχουμε και σπίτια. Ναι, πάμε, κορίτσια. Γιατί ξεχαστήκαμε, μου φαίνεται. Κάτσε, ρε Σοφία, πού θα πάτε. Ρε παιδιά, τώρα θα φύγετε. Τώρα πάμε στο καλύτερο, θα γλεντήσουμε. Έχουμε και δουλειά σε αύριο, Λευτεράκο. Καληνύχτα. 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 Γεια σας, γεια σας. Γεια. Καλησπέρα, Σοφία. Ράκος είναι ο καημένος. Ε, βέβαια. Μέσα σε μία μόνο μέρα έχασε την προεδρία. Και όχι μόνο. Σε μία μέρα έχασε την προεδρία και έχασε και τη Μαρία. Διπλό το χτύπημα. Μέχρι και οι Πέτρες το ξέραν στην εταιρεία ότι ο Μαντάς χωρίς το μαράκι. Εκείνος δεν πήγαινε πουθενά χωρίς το δεξί του χέρι. Πάμε. Πάμε. Αλέξη, να σας φέρω κάτι. Φέρε μου ένα διπλούσκι. Μάλιστα. Μαρία, απάντησε μου ειλικρινά. Έχεις συνειδητοποιήσει το λάθος σου? Αν το έχω, λέει. Φυσικά και το έχω συνειδητοποιήσει και αυτό είναι το πρόβλημα. Κι εγώ οφείλω να σου πω ότι αυτό λύνει το πρόβλημα. Όχι, Τζίνα, δεν είναι έτσι. Δεν μου αξίζει να είμαι μαζί σου σε αυτή την υπέροχη πόλη. Α, μάλιστα. Και τώρα πρέπει να σε τιμωρήσουμε ντε και καλά. Φρε Μαρία μου, άνθρωπος είσαι, έκανες ένα λάθος. Θα το κουβαλάς forever. Αρκετά δεν υπέφερες. Μακάρι να ήταν έτσι, αλλά δεν είμαι. Έχεις λάθος ιδέα για μένα. Δεν είμαι εγώ η καλή και η αθώα κοπέλα που νομίζεις. Θέλεις να σου πω εγώ τι ιδέα έχω για σένα? Ότι έχεις μετανιώσει και περνάς δύσκολα. Αλλά παραμένεις η Μαρία που εκτιμώ και αγαπώ. Μα πώς μπορείς να είσαι τόσο καλή μαζί μου? Ρε Μαρία μου, δεν τα είπαμε. Χρειάζεσαι μια ανανέωση, να αλλάξεις σκηνικό, να αναπνεύσεις παριζιάνικο αέρα. Και να σκεφτείς και λιγάκι τον εαυτό σου επιτέλους. Ναι, βέβαια. Τα είπαμε. Λοιπόν, στην υγειά μας. Στην υγειά σου, Τζίνα. Στη νέα σου ζωή, Μαρία μου. Α, σε μια ανανεωμένη Μαρία. Αμήν. Μαρία, πιστεύω ότι μετά από αυτό το ταξίδι τίποτα δεν θα είναι πια το ίδιο. Κύριε Αλέξη, να σας φέρω κάτι. Άλλο ένα διπλό ουίσκι. Μήπως να σας φέρω και κάτι να τσιμπολογήσετε? Όχι. Όχι, το λέω για να μην σας πειράξει το ποτό. Πώς πούμε τους Ελένε? Όλγα. Ακού, Όλγα. Δεν με πειράζει τίποτα πια. Το καταλαβαίνεις. Οπότε μπορείς να μου φέρεις το ποτό μου χωρίς να ανησυχείς. Μάλιστα. Θέλω κανείς να ανησυχεί για μένα. Πηγαίνουμε εμείς. Γιατί? Τι γιατί, ρε Νικολάστα, γιατί πρέπει να αφήσουμε τους νεόνυφους μόνους τους. Ναι, τους πάντρεψες εσύ από τώρα. Καλά, μωρέ, λάθος έκανα. Τους μελόνυφους σκέφτηκα. Τέλος πάντων, άντε πήγαινε εσύ. Λοιπόν, Κερκούλα, πρόσεξε, ε. Κοιτάξτε να το κάψετε απόψε. Εντάξει, μην είναι ήσυχη. Α, και πρόσεχε, κακομήρα μου. Μη μου το μαγαρίσετε το μαγαζί, έτσι. Κυρία Αγγελική Σερέτη. Ωραίο ακούγεται. Πιο εύηχο από το δικό μου.
Άλλο αγγελική σερέτη και άλλο αγγελική κατσούμπα. Αγγελική, τι γίνεται, μόνη σου γελάς? Όχι, όχι, κάτι σκεφτόμουν. Σκεφτόσουν, ε? Ναι, σήμερα γενικά. Σκεφτόμουν πάρα πολύ σήμερα και έχει αποτέλεσμα αυτό. Κάτι έχω να σου πω. Μερσή. Μερσή. Λοιπόν, Μαρία, πώς σου φαίνεται το δωμάτιό σου? Σου αρέσει? Τι να πω. Τι να πω, είναι... Τέλεια είναι. Νιώθω πάρα πολύ άσχημα. Γιατί νιώθεις άσχημα? Γιατί... Γιατί αυτό το δωμάτιο θα κοστίζει μια περιουσία η διανυκτέρευση. Κοίτα, έχει και φρούτα, έχει... Γλυκά, σαμπάνι. Συνηθίζεται στα καλά ξενοδοχεία. Απίστευτο μου φαίνεται όμως, ε. Κοίτα κάτι πανέμορφα, λουλούδια. Πανέμορφα, πανέμορφα. Πω πω, Τζίνα, καλά, ε. Και όλες τις μέρες να κάτσω εδώ και να μην πάω πουθενά, εμένα δεν με πειράζει καθόλου. Α, κατάλαβα. Αν σου αρέσει τόσο πολύ εδώ πέρα, φαντάζομαι τι θα γίνει το βράδυ που θα βγούμε έξω. Θα βγούμε το βράδυ? Φυσικά και θα βγούμε. Δεν υπάρχει τίποτα πιο όμορφο από το Paris by night. Πω Χριστέ μου, νομίζω ότι ονειρεύομαι. Και που είσαι ακόμα, έχουμε χιλιάδες πράγματα να δούμε, Μαρία μου. Πιο ωραία και από αυτό εδώ το μέρος. Ου, πιο ωραία. Τι θα έλεγες να κάνουμε ένα quick shower, να αλλάξουμε και να φύγουμε? Ναι, με, γιατί όχι. Και πού θα πάμε? Έχουμε να πάμε στο ατέλειο του, Αντρέ. Α. Και μετά έχουμε ένα cocktail party. Cocktail party. Α, Μαρία μου, δεν θέλω τέτοια. Μην ανησυχείς, δεν είναι βαρύ το πρόγραμμα, είναι το πρώτο μας βράδυ. Οκ. Okay. Εντάξει. Ωραία. Εγώ πάω τώρα. Εάν χρειαστείς κάτι, θα είμαι στο διπλανό δωμάτιο. Οκ. Okay. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για όλα. Δεν μπορείς να φανταστείς τι σημαίνει για μένα να είμαι μακριά από την Αθήνα αυτές τις στιγμές. Και ειδικά εδώ στο Παρίσι μαζί σου. Μαρία μου, σου εύχομαι να ευχαριστηθείς την κάθε σου στιγμή. Τα λέμε σε λίγο, μικρή μου. Bye. Παρακαλώ. Καλώς ορίσατε στο Παρίσι, ωραία μου κυρία. Φίλιππε. Πώς ήταν η πτήση σου? Μια χαρά, όπως πάντα, χτύπα ξύλο. Μόλις τώρα μπήκα στο δωμάτιο. Πότε θα είσαι εδώ? Αχ, βρε Φίλιππε, ξέρεις, η ατζέντα μου είναι φουλ με ραντεβού. Για την προώθηση της κολεξιών του Αντρέ, ξέρεις. Πώς δεν ξέρω. Ο Αντρέ είναι από τους καλύτερους πελάτες του εστιατορίου μας. Α, ωραία. Τότε θα έρθεις οπωσδήποτε στο κοκτέιλ που διοργανώνω για τους δημοσιογράφους. Αν δεν σας πειράζει που δεν είμαι δημοσιογράφος και είμαι ένας απλός μάγειρας. Ένας απλός μάγειρας με αστέρι Μισελέν στα 32 του. Άσε μας, βρε Φίλιππε. Λοιπόν, θα σε πάρω μετά από το meeting που έχω με τον Αντρέ για να κανονίσουμε. Θέλεις να έρθω να σε πάρω να πάμε μαζί? Ξέρεις, Φίλιππε, αυτή τη φορά δεν είμαι μόνη μου. Μη μου πεις ότι ξαναπαντρεύτηκες και δεν με έκανες κουμπάρο. Όχι, Παναγία μου. Απλώς έχω έρθει με την κοινωνία μου βοηθώ. Όμορφη. Ξεχωριστή θα έλεγα. Μ' αρέσει η περιγραφή. Ναι, είναι ξεχωριστή, θα την γνωρίσεις και θα καταλάβεις. Λοιπόν, εγώ πρέπει να πηγαίνω τώρα, θα σε πάρω αργότερα για να καταλάβεις. Σέπγε! Μα γιατί δεν μας έχει πάρει τηλέφωνο ακόμα?
Αχ, ηρέμησε η Ηρακλή μου, θα μας πάρει. Βρε Γιατούλα, αν μπέρδεψε τις πτήσεις και βρέθηκε στο Τόκιο. Μα τι πράγματα είναι αυτά που λες, πώς δεν μπερδέψει τις πτήσεις? Ξέρω εγώ. Κι αν έγινε καμιά αεροπειρατεία. Καλά, κουνήσου από τη θέση σου. Φοβάμαι, Γιατούλα. Φοβάμαι. Παραμονεύει κι αυτή η Αλκάιντα, ποτέ δεν ξέρεις. Ιησούς Χριστός νικάει και όλα τα κακά σκορπάει. Πάψε να γρουσουζεύεις. Φοβάμαι, Γιατούλα. Φοβάμαι. Και αυτά τα ρημαδιασμένα τα αεροπλάνα, τόσο δούλικα είναι. Πώς στέκονται μόνα τους στον αέρα, μου λες? Εμένα μου φαίνεται πολύ εύκολο να γίνει ατύχημα. Μα τι είναι αυτά που λες? Το αεροπλάνο είναι το ασφαλέστερο μεταφορικό μέσο. Εσύ το λες αυτό, μορφωμένος άνθρωπος, επιστήμον και αμφιβάλλης. Καλά. Λοιπόν, άφησε με, μη μου λες κουβέντα, γιατί με κάνεις και ανησυχώ. Εγώ ανησυχώ, γι' αυτό σου λέω. Τι μου λες τώρα, ξέρεις? Σε λίγο θα μου πεις ότι θα αρχίσεις να παίρνεις όλα τα νοσοκομεία του Παρισιού. Και τουλά, μην κοροϊδεύεις, γιατί ξέρεις ότι είμαι ικανός να το κάνω. Ναι, λες και δεν σε ξέρω. Το παιδί! Ναι, ναι, μαράκι μου, εσύ είσαι πουλάκι μου. Ναι, μαμά μου, εγώ είμαι. Έφτασες καλά, αγάπη μου? Ναι, 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 πάρα πολύ καλά. Δεν μου λες, είσαι τώρα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου? Αχ, ναι, μαμά, δεν μπορείς να φανταστείς πόσο ωραίο είναι το δωμάτιο. Είναι φανταστικό, έχει τα πάντα. Φρούτα, έχει σαμπάνιες, έχει, χαμός. Πάρα πολύ ωραίο. Αχ, και η πόλη, μαμά μου, πανέμορφη, πανέμορφη. Όλα είναι υπέροχα εδώ. Αχ, χαίρομαι πάρα πολύ που σ' αρέσει. Πες της να κλειδώνει την πόρτα του δωματιού της. Δεν μου λες, αγάπη μου, και τώρα το πρόγραμμα τι έχει? Θα φύγουμε τώρα, θα πάμε σε μία σύσκεψη. Και μετά, δεν ξέρω μετά. Πες της να προσέχει, μην της δείξουμε τίποτα μέσα στο ποτό της. Επίσης, όνομα, διεύθυνση και τηλέφωνο του ξενοδοχείου που μένει. Τι είπε ο πατέρας? Τίποτα, παιδάκι μου. Ο πατέρας σου θέλει τα στοιχεία του ξενοδοχείου. Α. Ωραία. Α, να μην το ξεχάσω. Πέρασε από εδώ ο κύριος Μαντάς και σε έψαχνε. Και τι σου είπε, μαμά? Είπε ότι σε ψάχνει και πρέπει να του μιλήσεις οπωσδήποτε στο κινητό. Και του είπες που είμαι? Όχι, αγάπη μου. Αφού εσύ μας είπες να μην μπούμε σε κανέναν που βρίσκεσαι. Ευτυχώς, μαμά μου. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Άλλωστε ο Νικόλας τον έδιωξε κακήν κακός. Μα δεν ξέρεις πώς του μίλησε. Αφού ο πατέρας και εγώ μείναμε με το στόμα ανοιχτό. Έλα, μαμά μου, όχι τώρα, δεν μπορώ να το συζητήσω αυτό το θέμα τώρα. Καλά, αγάπη μου, εντάξει, θα τα πούμε όταν γυρίσεις με το καλό. Ωραία, εντάξει, λοιπόν, σε αφήνω τώρα γιατί πρέπει να φύγω, εντάξει. Θα σας ξαναπάρω εγώ αργότερα. Όχι, όχι, μην ανησυχείτε, μαμά μου, καθόλου, καθόλου. Θα προσέχω. Και βέβαια θα προσέχω. Έλα, γεια, γεια, γεια. Όχι, όχι. Μια χαρά είσαι, μην ανησυχείς. Έτσι από περιέργεια, βρε Μαρία μου. Τι ρούχα έχεις φέρει μαζί σου, μπορείς να μου δείξεις? Ναι, 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 να σου δείξω. Τα έχω βάλει μέσα στην τλάπα. Λοιπόν, έχω φέρει αυτό το φουστανάκι που θα μπορούσα να βάλω. Αυτό εδώ το σακετάκι. Σούπερ. Άρα δεν κάνει για τώρα. Αυτό εδώ. Έχω πέρα και αυτό, το οποίο βέβαια είναι για πρωί, όχι τόσο για βράδυ. Ναι, είναι λίγο πιο casual. Ναι, και αυτό το ζακετάκι, το οποίο το κάνει έτσι πολύ κρύο για από πάνω. Α, και τι άλλο. Α, ναι, ναι, ναι. Έχω φέρει και αυτό εδώ πέρα το φουστανάκι. Αυτό εδώ. Σ' αρέσει, είναι της μαμάς μου. Μούρλια. Είναι πολύ ωραίο.
Μήπως να βάλω αυτό απόψε. Όχι, όχι, είσαι μια χαρά όπως είσαι ντυμένη. Τι είναι από το σπίτι? Από το σπίτι, ε. Άστα, Τζίνα. Ο Αλέξης πήγε σπίτι μου και με έψαχνε. Αχ, βρε Μαρία μου. Είναι η πρώτη σου μέρα στο Παρίσι. Τον Αλέξη θα σκέφτεσαι. Ξέχνα τον αυτόν. Είναι πολύ μακριά. Έλα, πάμε, πάμε. Πάμε να φύγουμε. Έλα, σου λέω. Περίμενε μισό λεπτάκι να πάρω τα πράγματα. Να σου πω κάτι. Και πάλι ψύχρεμος είναι. Καλά, ότι θα μπορούσε να είναι και χειρότερα, δεν το συζητώ. Και βέβαια, ξέρεις τι είναι να δουλεύεις όλη σου τη ζωή σκληρά και ξαφνικά να σου πάρουν την εταιρεία από τα χέρια. Την προεδρία, όχι την εταιρεία. Έλα, μωρέ, το ίδιο είναι αυτό, εντάξει. Όχι, λεφτεράκι μου, δεν είναι το ίδιο. Ο άνθρωπος έχασε την καρέκλα του. Δεν έχασε τη δουλειά του. Βρε, δεν σου είπα ποτέ ότι θα μείνει ο Μαντάς άνεργος. Μην τρελαθούμε κιόλας. Πάντως, εμένα κάτι δεν μου κολλάει. Κινδυνεύουμε να ακούσουμε καινούργια πατάτα. Για ρίχτω, ρε, ξάδερφη. Εμένα δεν με πείθει τώρα αυτό όσο τα κοπανάει. Για την εταιρεία. Α, για ποιον τα κουπάνα, για μένα. Δεν κατέω, αλλά θεωρώ ότι τα πίνει και η γυναίκα. Μάλιστα. Και αυτό το συμπεραίνεις μέσα από την πολυετή σου πείρα ως άντρας. Όχι, εξυπνάκια. Η γυναικεία μου η αίσθηση το λέει. Το ένστικτό μου, πώς να σου το πω. Δεν έχεις καλό ένστικτο. Λίγο καλό ένστικτο να έχεις ξαδερφούλα, θα έχεις πάει και θα έχεις πνιγεί από μόνη σου εδώ και χρόνια. Ολγά, άλλο ένα ποτό. Την τύχη μου, όλα τα είχαμε, ο καψούρης αλκοολικός μας έλειπε. Αγγελική, πριν μου πεις, θέλω να σου πω εγώ κάτι. Όχι, όχι, όχι. Άσε με να μιλήσω, άσε με, γιατί έπρεπε να σου είχα μιλήσει αμέσως μόλις μου ζήτησες να γίνω γυναίκα σου. Γιατί, τι εννοείς? Τι εννοείς, τι εννοώ? Κάτσε λίγο, γιατί μπερδεύτηκα. Έπρεπε να σου είχα πει αμέσως ναι. Ναι, Σωτήρη, θέλω να γίνω γυναίκα σου. Αυτό. Δεν ξέρω τώρα τι. Δηλαδή, περίμενε μισό λεπτό. Ναι. Θες να μου πεις ότι αποφάσισες κιόλας? Θες να με παντρευτείς? Ναι. Θέλω να σε παντρευτώ. Και θέλω να κάνουμε και υπέροχα πλασματάκια και να τρέχουν από εδώ και από εκεί και να κάνουν ζημίες και εμείς να τα αγαπάμε σε τίποτα άλλο στον κόσμο. Αγγελική, κάτσε. Περίμενε λίγο. Εντάξει, δεν θέλω να τα κάνουμε τώρα αμέσως. Αργότερα, δεν βιάζομαι. Κοίτα. Σκέφτομαι ότι. Ίσως. Βιαζόμαστε. Τι εννοείς βιαζόμαστε? Εννοώ ότι. Όταν μου είπες εσύ ότι θα το σκεφτείς, το σκέφτηκα κι εγώ. Και κατάλαβα ότι έχεις δίκιο. Ήταν πολύ ξαφνική η πρόταση γάμου που σου έκανα. Νομίζω ότι πρέπει να το ξανασκεφτούμε, ε. Je pense à toi, ma petite Lola. Je te vois rouler contre un sur le boulevard Saint-Germain, sans chaussures, en manteau de fourrure, à m'entraîner jouer à la Seine, direction la Samaritaine. Hey, vrai Maria mou. Bonjour, madame. Bonjour, I'm Gina Kasimatis. Ah, mais oui. Gina. Ιωάννα μου. Καλώς ήρθες. Τι μου κάνει? Τώρα που ήρθες εσύ πολύ καλύτερα. Έλα, υπερβολές. Να σου συστήσω. Μαρία μου. Έλα, Μαρία μου. Τη βοηθό μου. Μαρία Παπασωτηρίου. Η Ιωάννα είναι η αδελφή του Αντρέ. Καλώς ήρθες, Μαρία. Χαίρε πολύ. Έχεις ξανάρθει στο Παρίσι? Ναι, όχι. Όχι, δεν έχω ξανάρθει. Είναι η πρώτη φορά. Πάντα ονειρευόμουν να έρθω. Άμα τότε πρέπει να είσαι πολύ ευτυχισμένη. Πραγματοποίησες ένα όνειρό σου. Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση, Νεσπά. Ναι, δεν ξέρω. Ναι, ναι, είναι πολύ χαρούμενη. Απλώς είναι ακόμα στην αρχή, ξέρεις. Δέχεται καταιγισμό από εικόνες και πληροφορίες. Θυμάσαι πως ήμασταν εμείς όταν είχαμε πρώτο, ε! Σαν χώρο το θυμάμαι. Λοιπόν, τι λέτε, πάμε μέσα, μας περιμένει και ο Αντρέ. Πάμε. Έλα, Μαρία. Γιατί το έκλεισε έτσι? Αφού σου είπα, βιαζότανε. Ναι, αλλά γιατί δεν ζήτησε να μου μιλήσει? Ακόμα δεν έφυγε και τον ξέχασε τον πατέρα της. Σκέψου δηλαδή να κλείσει και εβδομάδα. Θα με βλέπει στον δρόμο και δεν θα με γνωρίζει. Βρε, Ηρακλή, σαν μωρό κάνεις, το ξέρεις. Αφού βιαζότανε, είχε συνάντηση. Ορίστε. Ακόμα δεν έφτασε, βούρση συναντήσεις. Τι κάνετε? Ένα εδώ. Κάνε νέο από το μαράκι. Α, μόλις τηλεφώνησε. Έφτασε μια χαρά, ήταν στο ξενοδοχείο και ετοιμαζόταν να βγει. Ωραία.
Τι έχετε, κυρία Ντάκλη? Μα δεν μου μίλησε. Βιαζότανε, λέει. Έκανα πως κάνετε, έτσι θα ξαναπάρει. Για να δούμε. Το ξέρεις τώρα τον Γκρινιάρη. Δεν μου λες, έχεις φάει? Όχι. Έλα, έλα, κάτσε να... Της είπατε ότι πήρε τηλέφωνο αυτός? Ποιος? Ο Μαντάς. Ναι, της το είπα. Και τι είπα, θα πάρει τηλέφωνο? Να σου πω την αλήθεια, δεν κατάλαβα. Άκου να σου πω, Νικόλα μου, σε ξέρουμε από μικρό παιδί. Τι συμβαίνει με τον κύριο Μαντά? Σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην μου το κάνετε εμένα τώρα αυτό. Τίποτα δεν έχει συμβεί. Πώς? Νικόλα, δεν τρώμε κουτόχορτο. Σας παρακαλώ, είμαι αρκετά στενοχωρημένος. Μην με στενοχωρείτε παραπάνω. Αφήστε με να φάω πια το φαγητό να μου κάτσει. Τι έχεις, παιδί μου? Τι να έχω? Και ένας λεπρός θα είχε περισσότερο σου ξέρει από μένα. Α, το γνωστό θέμα. Η μία παντρεύεται με άλλον. Η άλλη με θέλει για τα λεφτά μου. Ωραίο αυτό. Δεν είναι αστείο, αλήθεια είναι. Δεν μου λες, Νικόλα, εσένα. Για ποια πονάει πιο πολύ το δοντάκι σου? Για να είμαι ειλικρινής, Κυριακέτη, για αυτή που παντρεύεται. Γιατί η άλλη δεν έχει μέλλον η σχέση μας. Είμαστε από τελείως διαφορετικούς κόσμους. Γιατί απόψε τελειώνουν όλα. Κάτσε ρε Σωτήρη, για να καταλάβω. Σου είπα ότι θέλω να το σκεφτώ, γιατί τώρα μου λες ότι το σκέφτηκες και εσύ και να το ξανασκεφτούμε και πολύ σκέψη έχει πέσει. Αγγελική, καταλαβαίνω ότι σου ακούγεται κάπως αυτό που σου είπα, αλλά δεν είναι έτσι. Και πώς είναι ρε Σωτήρη, με δουλεύεις? Μου κάνεις πρώτα σιγά μου και την παίρνεις πίσω μέσα σε μια μέρα? Δηλαδή, άμα σου έλεγα ναι, πότε θα το μετάνιωσες? Μισό λεπτό, θα μ' αφήσεις να σου εξηγήσω. Ούτε το μετάνιωσα, ούτε άλλαξα γνώμη. Ακόμη θέλω να σε παντρευτώ. Τότε. Απλά. Είμαι πολύ παρομητικός, ρε παιδί μου. Όταν μου έρχεται μια σκέψη, τσουπ την πετάω χωρίς να την καλώς σκεφτώ. Άντε πάλι με τη σκέψη. Ούτε ο διανοούμενος του Ροντέν δεν σκέφτεται τόσο πολύ. Ωραία, αγάπη μου, άκουσε με λίγο. Είχες δίκιο, εντάξει. Δηλαδή, εδώ είμαστε. Τι πειράζει αν σου ξανακάνω πρώτα σιγά μου σε μερικούς μήνες? Γιατί θα την κάνω, δεν μου την γλιτώνεις. Ναι, καλά. Να με ξεφορτωθείς, θέλεις. Τι? Τι είναι αυτά που λες τώρα? Τι γυναίκα της ζωής μου να θέλω να ξεφορτωθώ? Έτσι λες τώρα. Αυτό θα λέω και σε λίγο καιρό και για πάντα, μωρό μου. Απλά. Όταν θα γίνει, θέλω να είναι μια απόφαση ζωής, όχι μια παρόρμηση της στιγμής. Θέλω να είμαστε και οι δυο μας πανέτοιμοι. Να μην υπάρχει καμία αμφιβολία στο μυαλό μας. Α, δηλαδή έχεις αμφιβολίες? Όχι, 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 ρε παιδί μου. Απλά όταν είχες εσύ, ακόμα και για λίγες ώρες, με έκανα να καταλάβω ότι ίσως θα πρέπει να το σκεφτούμε καλύτερα. Να τα αφήσουμε να οριμάσει μέσα μας. Αυτό θα φανεί. Αγγελική, πίστεψε με. Είμαι πάρα πολύ τυχερός που είμαστε μαζί. Και στο υπόσχομαι. Η κατάλληλη στιγμή θα έρθει όταν θα μου πεις αμέσως το δέχομαι. Κάτια, Κάτια, that's right. Turn around, please, turn around. Excellent, merci, merci. André. Τζίνα, ομορφιά μου, κούκλα μου. Επιτέλους ήρθες. Αγαπημένος μου σχεδιαστής. Το ξέρεις ότι έχεις ομορφινή εσύ? Μάλλον μου πάει κούραση, τι να σου πω. Εσύ όμως, κουκλάρα όπως πάντα. Τζινάκι μου. Αγάπη μου εσύ. Α, να σου γνωρίσω την βοηθό μου. Μαρία Παπασωτηρίου. Χαίρομαι πολύ, Μαρία. Καλώς ήρθες στο Παρίσι. Σας ευχαριστώ, κύριε. Άντρε, σκέτο Άντρε θα με λέμε. Χαρικά, Άντρε. Λοιπόν, Μαράκι, πώς σου φαίνεται το ατελιέ μου? Πάρα πολύ ωραίο είναι, ου, πολύ ωραίο. Και γίνονται και πολλά πράγματα εδώ ταυτόχρονα. Ακριβώς αυτό γίνεται. Τελικά είχε δίκιο η Τζίνα που μου είπε ότι είσαι πανέξυπνη. Άντρε, Άντρε, on va bien la robe. Excellent, ma belle. Τζίνα, μα συγχωρείς λίγο για να πειράζει, χρυσό μου. Σίγουρα είναι αυτός ο σχεδιαστής. Όχι, το λέω γιατί. Γιατί μου φαίνεται πολύ καλά. Λοιπόν, ποιο είναι το πρόγραμμα? Αύριο φωτογράφηση, σωστά. Ευτυχώς που μου το θύμισες. Τζίνα, πρέπει να πάρω τη Marie Claude τηλέφωνο. Έχω να της πω κάτι. Και σήμερα έχουμε το cocktail party. Σήμερα. Σήμερα θα είναι παρόντες όλοι οι δημοσιογράφοι. Οι πιο σημαντικοί. Η απόψινή βραδιά είναι πολύ κρίσιμη. Θα έρθει και η άλλη σόλο από το Λονδίνο. Beat, beat, girls! Τι κάνεις? Νιόρθωμα! Η Ευελίνα πότε θα έρθει? Η Ευελίνα θα έρθει αύριο. Έχει επίδειξη στο Μιλάνο. Και ποιες άλλες κοπέλες έχεις κλείσει? Στα από το Παρίσι, τη Μαρή και τη Σαρλότ. Κάρμεν από Βραζιλία. Και
Φέρε μου το μπουκάλι που είναι. Κύριε Μαντά, έχει πάει αργά. Μήπως να μην πίνετε άλλο. Ολγάκη, δεν είπαμε ότι δεν θα ανησυχείς για μένα. Ναι, αλλά... Χωρίς αλλά. Αυτά τα αναθυματισμένα αλλά. Τίποτα δεν βγαίνει στη συσκευασία χωρίς τα αλλά του πακεταρισμένα δίπλα. Εντάξει, κύριε Μαντά. Την ευχαριστήσε την κατάδια σου, έτσι. Ναι, καλέ, μην ανησυχείς. Θα το βάλει η Μαρία στο δελτίο τύπου. Οκ, Μαρία. Ναι, ναι, θα το βάλω. Α, Αντρέ, θες να δεις το κείμενο που θα πει σήμερα το βράδυ? Ναι, οπωσδήποτε. Θέλω να προσθέσω και κάτι που έχω σκεφτεί. Ωραία, κανένα πρόβλημα. Αλλά τότε πρέπει να πάει η Μαρία με τα μοντέλα στο χώρο της δεξίωσης. Ορίστε. Μισό λεπτό. Μαρία μου, εγώ με τον Αντρέ έχουμε δουλειά και θα αργήσουμε. Είναι πολύ σημαντικό τα κορίτσια να είναι εκεί από νωρίς. Και τι δηλαδή εγώ πρέπει να πάω? Βέβαια, Μαρία μου, εσύ. Θα πάρεις τα μοντέλα και θα μιλήσεις στους φωτογράφους. Εγώ με τα μοντέλα. Ναι, Μαρία μου, εσύ με τα μοντέλα. Θα σας περιμένει ένα βάν να σας πάει στο χώρο. Οκ. Εγώ με τα μοντέλα. Θέλω να πάω σπίτι μου.